Κάτι βούβες ο δρόμος, παιδιά. Σαν τάφι είναι, γαμό, το σπίτι μου, γαμό. Και όπως έλεγα, το μηχανάκι αυτό δεν το πήραμε να κάνουμε μαλακίες. Άτος. Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μαλάκες, τι πήρε εδώ. Tracer 9. Παιδιά, όπως μπορείτε να δείτε, κάνουμε με μεγάλη μας χαρά το πρώτο motovlog. Θα πάμε την πρώτη μας βολτούλα. Ένα Suzuki GSX-R λοιπόν, K7, 7,5. Ελπίζουμε να ακούγουμε με χαρά, με μεγάλη μου χαρά λοιπόν. Τώρα που βγαίνουμε και σε ευθείες, θα κάνουμε το πρώτο μας motovlog. Όπως ξαναείπα, ένα Suzuki GSX-R έχουμε πάρει. Δεν έχουμε κάνει πολλά βίντεο ακόμα, αλλά σήμερα, σαν πρώτο βίντεο, πάμε μια μικρή βολτούλα μέχρι πιο κάτω, μέχρι την Τρίπολη. Αποσπάτη δηλαδή, μέχρι την Τρίπολη. Πάρουμε τον κολλητό μου από Τρίπολη που έρχεται με ένα καταπληκτικό μηχανάκι και πιστεύω θα ξετρελαθείτε. Δεν σας λέω τι είναι ακόμα. Αυτά παιδιά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και κάποια motovlog εδώ με το καινούργια μας το μηχανάκι. Ξέρω ότι θα γουστάρετε αυτά. Παιδιά, πραγματικά ελπίζω να ακούγομαι. Έχω βάλει σουγαράκια στο μικρόφωνο. Έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσα. Επειδή είναι και η πρώτη φορά που κάνω vlog, και επειδή δεν ξέρω πώς αντιδρά ο αέρας, και επειδή δεν ξέρω και το κράνος ότι είναι καινούριο, συγχωρέστε με άμα δεν ακούγεται καλά. Πάμε την βολτούλα μας σήμερα. Θα περάσουμε ωραία. Ένα GSX-R. Το πήρα πριν από 2,5 με 3 εβδομάδες. Σε άριστη κατάσταση, όπως θα δείτε και στη συνέχεια των βίντεο, με 29.000 χιλιόμετρα. Ήταν το όνειρό μου να πάρω κάποτε GSX-R και έλεγα ότι αν πάρω ποτέ μηχανάκι τέτοιο, εάν πάρω ποτέ με δίκυκλο, ή GSX-R θα πάρω, ή την άλλη μου αγάπη, το TDM. Έκατσε τώρα να πάρω το GSX-R 7,5, το βρήκα 750 κυβικά, δεν θα το περνάω ούτε 6,5 ούτε 1000. Και το θεωρώ λίγο υπερβολικό το 1000, όπως επίσης λίγο αδύναμη το 600. Πήρα διάφορες συμβουλές από αριστερά και από δεξιά. Το συγκεκριμένο το μηχανάκι το βρήκα κοντά στην περιοχή μου, αποφάσισα να το πάρω. Παιδιά, είμαι νέος οδηγός και όπως βλέπετε δεν μπορώ να το στρίβω και πολύ. Δεν έχω και πάρα πολύ καλά λάστιχα. Είναι στο πρόγραμμα να βάλουμε και λάστιχα μπρος πίσω, καινούργια λάστιχα. Θα ήθελα από κάτω να μου γράψετε σε ένα σχόλιο τι λάστιχα προτείνετε κι εσείς, πέρα από τους μηχανικούς, τους λοιπούς γνωστούς μου που μου λένε την γνώμη τους. Θα ήθελα και τη δικιά σας γνώμη. GSX-R 7,5. Όσο έχετε GSX-R 7,5 ή γενικότερα ασχολείστε με μηχανές και με τέτοια, θα έχετε μια παραπάνω εμπειρία. Οπότε θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω στο κομμάτι των ελαστικών. Δεν έχει άλλη ταχύτητα, ρε μαλάκα, να βάλω μια 7η. Δεν έχει. Όπως σας είπα, στην Τρίπολη μας περιμένει ένα μοναδικό μηχανάκι να γυρίσουμε μαζί στη Σπάρτη. Θα πάθετε πλάκα, πιστεύω. Το παιδί που το έχει, το ξέρετε.
συνεχίζουμε, φτιάξαμε λίγο το μικροφωνάκι μας γιατί μας ενοχλούσε το καλώδιο. Κάτι βούβες ο δρόμος, παιδιά, σαν τάφι είναι, γάμο, το σπίτι μου, γάμο. Και πέφτουν πάνω στις σκιές και πολλές φορές δεν τα βλέπεις. Θέλουν λίγο προσοχή οι δρόμοι της Ελλάδας. Ανεμογεννήτριες εκεί πέρα, απέναντι. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, όσοι δείτε αυτό το βίντεο, να μου πείτε, είναι το πρώτο vlog, μότο vlog που κάνω συγκεκριμένα, οπότε θέλω να μου μιλήσετε για την κάμερα, αν σας αρέσει εκεί που είναι, θέλω να μου μιλήσετε για τον ήχο, γενικότερα θέλω γνώμες για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν πάω και πολύ τα πίδια, δεν ξέρω το μηχανάκι καλά, δεν ξέρω και τους δρόμους, εδώ πρώτη φορά έχουμε με δίκυκλο, οπότε... Κάτσε τώρα μην βγει αυτός εδώ πέρα και δούμε κανένα όνειρο. Τρίπολη! Τρίπολη ρε πουτάνες! Φτάσαμε, φτάνουμε βασικά. Να δείτε, έχω αγωνία να δω κι εγώ τι είναι αυτό που θα δούμε σήμερα, γαμώ το κερατό μου! Να πάω σε αυτό το σημείο ότι το μηχανάκι το πήρα για σήμερα μόνο για να πάμε αυτό το ταξίδι, αυτή τη βόλτα. Το μηχανάκι ήταν στο μηχανικό, Suzuki είναι, πού άλλο θα ήτανε. Λοιπόν, ήταν στο μηχανικό για προγραμματισμό, για να δουλεύει πιο καλά, να δούμε λίγο πού στεγνώνει και πού είναι πλούσιο σε καύσιμο, σε μείγμα, δεν ξέρω πώς τα λένε τα κόλπα αυτά, ώστε να το ρυθμίσουμε, να δουλεύει άψογα το μηχανάκι. Όπως επίσης θα βάλουμε και launch control. Θα μου πεις γιατί να βάλεις ένα λακκαλάζικο τώρα στο GSXR, σαν dragster θα πας. Όχι ρε παιδιά. Απλώς αποφάσισα αφού θα γίνει προγραμματισμός να του βάλω και ένα shifter και μου πρότεινε ο μηχανικός να του βάλω και ένα launch control. Θα μπει shifter δηλαδή στο γυναικάκι μας εδώ. Παιδιά, να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό το μηχανάκι δεν το πήρα ούτε για κόντρες. Θα κάνουμε και τις ψιλομαλακίες μας. Κάτι με χτυπάει εδώ. Θα κάνουμε εννοείται και τις ψιλομαλακίες μας. Πάντα safe και από ό,τι μπορείτε να το δείτε και πάντα με εξοπλισμό. Θα κάνουμε και εμείς τα πρώτα μας μότο vlog. Πάντα ήθελα να το ξεκινήσω αυτό. Πάντα μου αρέσανε. Παρακολουθούσα Mr. Genius, Mr. Moto Vlog, Rocket Dust, ο γιος του Μπούσα. Απίστευτοι παιδιά, απίστευτα άτομα. Και πάντα τους χαιρόμουν και ζήλευα σε εισαγωγικά έτσι. Το ζήλευα. Μ' άρεσε, θα μπορώ να πάω, όσο μου επιτραπεί η έννοια, αυτό που έκαναν και που πηγαίνανε βόλτες με τις μηχανές τους και είχαν και τα συμπράγκαλα επάνω. Κάτσε τώρα, μην φύγουμε εκτός. Και μιλάγανε και κάνανε το μότο vlog που λέμε. Ελπίζω να είστε εδώ, να είναι εδώ η κάμερα που λέτε πάντα μ' άρεσε και πάντα ήθελα να το κάνω. Έδωσε το Θεό, δόξα τω Θεώ παιδιά και το καταφέραμε. Πήραμε και το μηχανάκι μας. Γαμήθηκα να το πάρω το κόπα, μας παίρνει ο γιατρός. Έλα ρε! Έρχομαι, κοντεύω Τρίπολη! Στην ευθεία πριν την Τρίπολη, στην ευθεία, στην τελευταία ευθεία! Έρχομαι, έρχομαι λίγο πιο πίσω. Εντάξει, και όπως έλεγα, το μηχανάκι αυτό δεν το πήραμε να κάνουμε μαλακίες. Πέρα από την πλάκα παιδιά, δεν το πήραμε να κάνουμε μαλακίες. Το πήραμε να κάνουμε τις βολτούλες μας. Μπορεί να είναι street. Μπορεί να είναι ένα street μηχανάκι, έχω οδηγήσει πολλά μηχανάκια, βέβαια αυτά θα πούμε και σε επόμενα βίντεο στην πορεία. Πρώτα Θεός, μπορεί να είναι ένα μηχανάκι street, αλλά άμα δείτε τον τρόπο οδήγησης και σίγουρα όσοι έχετε GSXR θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχω οδηγήσει ρο1, άφθονα, έχω οδηγήσει CBR, CBR 600, CBR 400, το Ninja, το καμπασάκι, το Ninja του γιατρού, Z7.5, έχω οδηγήσει κάποια μηχανάκια στη ζωή μου. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να συγκρίνω το Super Sport, το GSXR με το Z7.5, το καμπασάκι το Z7.5 ας πούμε που έχει και ο αδερφός μου, αλλά εάν μου λέγατε να τα συγκρίνω θα έλεγα ότι το Z7.5 έχει κατά θέση οδήγησης, και θα σας πω πως το λέω, δεν το λέω για να το υποτιμήσω το μηχανάκι, ίσα ίσα...
Πού είχα μείνει τώρα, τα ξέχασα όλα, δεν πειράζει. Είστε εδώ, παιδιά. Πάντα μου αρέσαν οι μηχανές, από μικρή ηλικία. Στην πορεία τα μυαλά μου το πήρανε τα αυτοκίνητα. Βλέπε Ε30. Είναι πιο safe τα αυτοκίνητα. Κάτσε τώρα εδώ, γιατί κάπου εδώ είναι... Νάτος! Αστυνομία. Αστυνομία. Την κάναμε τη μαλακία μας, ακόμα δεν ήρθαμε. Μαλάκα είμαι. Εντάξει. Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πω μαλάκες τι πήρε. Για κάτσε καταχάσεις. Για ανάβει, είναι αναμενό. Μαλάκες τι πήρε εδώ. Παιδιά, επιβαλότανε, ας έχει αστυνομία απέναντι, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, τι είναι αυτό ρε μαλάκα, γιατρέ. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Γαμάει η τσάντα. Γαμάει. Πώς την πήρες. Την τσάντα. Τι γελάει ο μαλάκας. Μαλάκα μου να μάγκες, όπως, εντάξει τώρα τι να λέμε. Τι να σας πρωτοπώ. Tracer 9. Τι μοντέλο είναι, γιατρέ μου. Πόσο, τι μοντέλο είναι. Μοντέλο του 22. Μαλάκια, σας παρουσιάζω μηχανάκια του 22. Μαλάκα, είναι πολύ μουνάρα. Καλό ρίζικο, ρε καύλα, καλό ρίζικο, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να βγάλω το κράζο, έχω την GoPro. Πάμε μέσα Τρίπολη, την κλείσω μέσα Τρίπολη, για να γράψω λίγο. Τρίπολη από εδώ, θες να πάω να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι, για να μπούμε στο κέντρο στην Τρίπολη. Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, κάναμε τη μαλακία μας. Ας το διορθώσουμε κιόλας. Ρε το γιατρό με Tracer, ρε γιατρός με Tracer. Tracer! Tracer λοιπόν, Tracer μαλάκες, έχετε γαμηθεί με τα Tracer. Δεν τολμάω να παθήσω το κουμπάκι στο YouTube να μπω να δω κανένα βιντεάκι μέσα. Tracer βλέπω! Tracer, μάγκες, Tracer. Κάτσε εδώ και τον κύριο, τον βλέπω αποφασισμένο. Ωραίος ο κυριούλης, όλα καλά. Να φύγω! Καύλα το Tracer, μαλάκες! Μαλάκα, φαίνεται και η πράσινη γραμμούλα επάνω στο λάστιχο. Που είναι... που δείχνει, κάτι δείχνει αυτή η γραμμούλα, κάτι μας είχε πει την άλλη φορά ο... Κάτσε τον ακολουθούμε τώρα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα, παιδιά. Βαρέσαμε έναν κόφτη και έχει αστυνομία, ρε μαλάκα. Δηλαδή, πόσο άτυχος μπορεί να είσαι, Πρέπει να βγάλεις καθρέφτες. Πω, πολύ ωραίο, μάγκες. Τι να πεις για αυτό το μηχανάκι τώρα. Τι μπορείς να πεις. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια, όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και όλοι κυνηγάνε πάνω Tracer, εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Για καφέ! Πάμε κέντρο, δεν ξέρω που συγκεκριμένα. Πάμε. Πήγαινε, είσαι αλάνι. Σε έχω κάνει οδηγό ρε πούστη. Βλέπεις! Ω να σου γαμίσω. Θα αρχίσω να μοιράζω και εγώ καρτούλες. Καύλα το Tracer, εγώ έχω βγει στην αντίθετη γραμμή. Ποιος έχει προτεραιότητα εδώ ρε μαλάκες. Τι στον πούτσο γίνεται εδώ ρε παιδιά. Γράψτε ένα σχόλιο ρε παιδιά. Κοίτα ο γιατρός τα ξέρει όλα. Άρε Τζόνι με το Tracer. Από εκείνη η πλατεία Γιάννη. Γιάννη από εκείνη η πλατεία αριστερά που σου δείξα. Γιάννη στρίψε αριστερά, μπράβο. Ωραίος, μπράβο. Τι βροντάει, τι κάνει έτσι. Μαλακές. Μαλακά. Tracer μαλακές. Εντάξει τώρα τι να πεις. Όπα. Δολοφόνος. Εκτέλεσε μια μέλισσα. Να δω και το άλλο. Α,
Και ρυθμίζεται. Με αυτόματο πιλότο. Τι με αυτόματο πιλότο. Έχει αυτόματο πιλότο. Καλά, λοιπόν. Καλανιά. Εμείς τώρα πάμε να πιούμε τα καφεδάκια μας. Μπας και ξυπνήσουμε, γιατί δεν έχουμε πιει τίποτα από το πρωί. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κλείνω για την ώρα να πάμε να πιούμε τα καφεδάκια μας και να βρούμε και τον άλλον, ο οποίος καθυστέρησε να έρθει και ήρθα μόνος μου τελικά. Και τα λέμε στη συνέχεια, θα γυρίσουμε Σπάρτη και θα δείξουμε λίγο παραπάνω πλάνα. 3 hours later. Συνεχίζοντας το βεντεάκι μας, παιδιά, είχαμε και κάποια απρόπτα. Έμεινε το ένα μηχανάκι από ανορθωτή πιθανότητα, το ροένα του φίλου μου, του Σαντιάγκο. Δεν πειράζει, γίνονται και αυτά. Σεράκι, ωραία πράγματα, ωραίο μηχανάκι, πολύ ωραίο όπως μπορείτε να δείτε. Καινούριο το πήρε, παιδιά, πήγε στην αντιπροσωπεία και το πήρε ζελατίνα. Πολύ ωραίο. AGC κρανάκι. Ωραίο μηχανάκι. 900, full extra. Καναπές. Ο τύπος πάει σιγά σιγά, γιατί στρώνει το μηχανάκι του. Έχει λίγα χιλιόμετρα, έχει 280 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 1000 έχει ακόμα να κάνει. Να το ευχηθούμε και μέσα στο κανάλι. Καλό τάξιδο, καλές βόλτες, πάντα όρθιος. Και να γράψει πολλά χιλιόμετρα το εργαλείο. Όπως είπα, μοντέλο 2022 μοντέλο. Να είναι πολύ χαρούμενο στον κόπο εγώ. Ο τρελός ο άλλος. Τα μυαλά στα κάγκελα. Χαλαρώσουμε λίγο, να περιμένουμε και τους άλλους. Καμιά ντοματούλα θέλετε να πάρετε? Γεια σας! Παιδιά, φτάσαμε Σπάρτη μετά από τόσες ώρες. Νάτος, έφτασε ο Τρεσεράκιας. Ωραία, φτάσαμε. Φτάσαμε, μαλάκα, φτάσαμε. Μου φαίνεται λίγο απίστευτο που φτάσαμε. Και αυτό το μηχανάκι δεν το έχω παρουσιάσει καθόλου. Να σας το δείξω μία γύρω-γύρω, κάτσε να δω, με γράφει και η GoPro. Γιάννη! Πού το Tracer? Του καμπαρίσω. Απάνω να δούμε και το Tracer τώρα, μιας και είναι απέναντι. Το τρισεράκι. Το τρισεράκι πολύ μουνάρα. Μπορούμε να δούμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Όπως αυτές εδώ. Πού δείχνει η κάμερα? Όπως αυτές εδώ. Πήγαινε μία-μία έλεγε, αλλά τελικά έφτασε πρώτος. Έφτασε πρώτος και με αρκετή διαφορά. Πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε ολοκληρωμένη παρουσίαση, παιδιά. Θα το κάνουμε κανονική παρουσίαση. Να μιλήσουμε για όλα τα πράγματα που έχει επάνω. Είναι μοντέλο του 2022, το έχω πει 22 φορές, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω ότι αξίζει να το αναλύσουμε αυτό εδώ. Αξίζει και να το παρουσιάσουμε. Αξίζει το μηχανάκι. Αξίζει τα λεφτά του. Βέβαια δεν μας το έχει δώσει ακόμα βόλτα. Τώρα τον είδα. Τώρα μόλις ήρθε από Αθήνα. Τώρα προχτές το πήρε. Ήρθε από Αθήνα και το συναντήσαμε στην Τρίπολη. Δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε. Τώρα θα κάτσουμε να τα πούμε. Μια άλλη ψοφήσαμε. Έχω κάνει θύματα. Κάτσε εδώ, κάτι έχει σημάδια. Μαλά, κάτι σημάδια είναι αυτό. Το κράνος, ναι. Πάρε λέει Tracer να πηγαίνει μια χαρά και ψόφισε. Και εγώ με την μπούτσα το street. Τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο. Το μαλλί μου είναι πουτάνο, το ξέρω. Πάμε για παρουσίαση. Σύντομα. Τα λέμε, παιδιά.